καλή χρονιά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή εψάλλει στις 11 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η επίσημη δοξολογία για την πρώτη του νέου χρόνου. Στη δοξολογία παρέστησαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Ευάγγελος Αβέροφ, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλοι επίσημοι. Το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος δέχτηκε ευχές για τον καινούριο χρόνο από τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Βουλής, από τα μέλη της κυβέρνησης, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους πολιτικούς αρχηγούς, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τους Πρόεδρους και Πριτάνης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, την Ιερά Σύνοδο και τους διοικητές τραπεζών και οργανισμών. Βλέπουμε τους Έλληνες πολιτικούς που εύχονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Γεννηματάς. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Χθες τη νύχτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Λέσχη Αξιωματικών. Παρέστη ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, η Υφυπουργή Εθνικής Αμήνης Αντώνης Γροσογιάννης και Παυσανίας Ζακολίκος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσφώνησε ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, Ναύαρχος Ντεγιάννης, που τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προσιλωμένες στο έργο τους είναι πανέτοιμες να πράξουν όταν χρειαστεί το υπέρτατο προς την πατρίδα καθήκον και να προασπίσουν αποτελεσματικά την εθνική μας ανεξαρτησία. Απαντώντας τον Ναύαρχο Ντεγιάννη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Εσπερίδα αυτή για την υποδοχή του νέου χρόνου». Κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε την ευκαιρία. Θα γιορτάσω και φέτος μαζί σας την πρωτοχρονιά. Με το να γιορτάζω όμως κάθε χρόνο αυτή τη μέρα μαζί σας, μου έκανε να αισθάνομαι το αίσθημα ότι ανήκω στην οικογένειά σας. Και το αίσθημα αυτό μου είναι ασφαλώς ευχάριστο, διότι όπως είπα πολλές φορές, αισθάνομαι ειλικρινή ικανοποίηση, ειλικρινή χαρά, όταν βρίσκομαι σε περιβάλλον στρατιωτικό. Κύριε Ναύαρχε, μπαίνουμε στον καινούργιο χρόνο κάτω από συνθήκες δύσκολες και θα έλεγα επικίνδυνες. Ο περασμένος χρόνος μας ακληροδότησε τόσο στον διεθνή όσο και στον εθνικό μας χώρο κρίσιμα προβλήματα. Στην διεθνή ζωή η βία και η αυθαιρεσία έχουν υποκαταστήσει σε τέτοιο βαθμό τους κανόνες που καθιερώσαμε και τη συνεργασία και την ειρηνική συμβίωση των λαών, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ανθρωπότητες παρεφρόνησαν. Ενώ εξάλλου η εγκυνόμενη αμοιβαία δεσπιστία που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης
θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη με το να ενθαρρύνουν τον εξοπλιστικό ανταγωνισμό. Και είναι τόσος ο προλογισμός, όπως είπα, και ανευθυνότητες που επικρατούν σήμερα στον κόσμο, ώστε να ομιλούμε για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, μόνο ότι γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις συνέπειες του. Και θα τολμήσω να πω ότι διότι ακριβώς έχουμε συνείδηση αυτών των συνεπειών, υπάρχει ελπίδα να μην γίνει ποτέ πυρηνικός πόλεμος. Η Ελλάδα, κύριε Ναύαρχε, πέραν από αυτόν τον γενικό κίνδυνο που απειλεί όλους τους θεούς της γης, αν υπήρχε και πρόσθετα, ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, προβλήματα. Προβλήματα τα οποία αφορούν την ασφάλειά της και την εξαρτησία της. Τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα της Κύπρου, σε συνδυασμό με τις διατυπούμενες κατά καιρούς έμεσες ή άμεσες απειλές κατά του εθνικού μας χώρου, μας υποχρεώνουν να υπαγρυπνούμε και να ενισχύουμε με όλα τα μέσα την άμυνα της χώρας για να αισθανόμεθα ασφαλείς. Και το βασικό όργανο για την άσκηση της αμυντικής αυτής πολιτικής είναι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενισχυόμενες βέβαια πάντοτε και από την κατάλληλη εξωτερική πολιτική. Τότε, όπως είπα πολλές φορές, αυτά τα δυο αλληλοσυντηρούνται και αλληλοσυντηρούνται. Γνωρίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, απαλλαγμένες από τους πολιτικούς πατριασμούς του παρελθόντος, προσιλωμένοι στο καθήκον τους, πειθαρχημένες και καλά εξοπλισμένες, εγγυώνται σήμερα την ασφάλεια και δια της ασφαλείας την πρόοδο του λαού μας. Και αισθάνθηκα ειλικρινή ικανοποίηση, κύριε Ναύαρχε, διότι η διαπίστωσή μου αυτή ενισχύθηκε από την υπεύθυνη διαβεβαίωσή σας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αυτή τη στιγμή ευρίσκονται στο ύψος αυτής της αποστολής. Η πολιτεία, κύριε Ναύαρχε, που αισθάνεται υπερήφανη για το έργο που συντελείται στον τομέα σας, θα εξακολουθήσει να περιβάλλει με ειλικρινή, με πραγματική στοργή τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και θα δίνει πάντοτε προτεραιότητα σε όλα εκείνα τα προβλήματα, ειδικά ή γενικά, τα οποία σχετίζονται με την εθνική αποστολή τους. Και με την διαβεβαίωση αυτήν, εύχομαι εις όλους σας και διημών εύχομαι στο σύνολο των στρατευμένων παιδιών της Ελλάδας καλή και ευτυχισμένη χρονιά. Αναμένεται
φαίνεται να αρχίσει από νωρίς το απόγευμα η επιστροφή των χιλιάδων Αθηναίων και των κατοίκων άλλων μεγάλων αστικών κέντρων που γιόρτασαν την πρωτοχρονιά στην Ήπεθρο. Η τροχιά έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων. Την περασμένη Δευτέρα, επομένου των Χριστουγέννων, οι έκτακτες εκπομπές του ραδιοφώνου της ΕΡΤΕΝΑ, κατά ομόφωνη εκτίμηση των αρμοδίων και του τύπου, συνέβαλαν στη σημαντική μείωση των ατυχημάτων στις εθνικές οδούς κατά την επιστροφή των εκδρομέων στις μεγάλες πόλεις. Με την ίδια ελπίδα, η ΕΡΤΕΝΑ, συμμετέχοντας στην προσπάθεια των συναρμοδίων Υπουργείων και της Τροχέας για μια ασφαλή και άνετη επιστροφή των εκδρομέων, θα ενημερώσει και σήμερα με εμβόλυμες ειδήσεις της ειδησιογραφικής της ομάδας από το δεύτερο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Η ενημέρωση θα γίνεται και πάλι με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Δημοσίων Έργων, Συγκοινωνιών, Δημοσίας Τάξεως και της Τροχέας. Οι έκτακτες αυτές μεταδόσεις θα αρχίσουν από τις 4.30 το απόγευμα από το δεύτερο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ1. Πρωτοχρονιάτικα μηνύματα, στα οποία επισημαίνονται μεγάλα προβλήματα, κληρονομιά του 1983 και διαγράφονται ως ένα βαθμό προοπτικές για το νέο έτος, απίφθηναν ηγέτες διαφόρων χωρών και οργανισμών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, χαρακτήρισε καλή χρονιά για τη χώρα του το 1983, χαιρέτησε την οικονομική ανάκαμψη και αφού κάλεσε τους Αμερικανούς να προσευχηθούν για τους συμπατριώτες τους, στρατιωτικούς που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε διάφορα σημεία του κόσμου, είπε ότι υποστηρίζει τη συνέχιση της παρουσίας των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ο δημοκρατικός Walter Mondale, υποψήφιος για το χρήσμα του κόμματός του για την Προεδρία, ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Αμερικανών πεζοναυτών από το Λίβανο και η έκκλησή του, όπως μας λένε τα ξένα πρακτορία, φαίνεται να έχει ευρύτερη απήχηση στο Δημοκρατικό Κόμμα. Η πρόταση θα εξεταστεί σύντομα σε σύσκεψη στελεχών των Δημοκρατικών. Η Σοβιετική ηγεσία, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της, τονίζει ότι θα χρειαστεί επαγρύπνηση, σταθερότητα και πολλή αυταπάρνηση στην εργασία για να ενισχυθούν η οικονομική δύναμη και οι αμυντικές ικανότητες της χώρας. Μέσα στις πρώτες εβδομάδες του 1984, εντωμεταξύ, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο υπερδυνάμεων, ο Αμερικανός Τζορτζ Σούλτς και ο Σοβιετικός Αντρέι Γκρομίκο, θα συναντηθούν και θα συζητήσουν τα διεθνή προβλήματα. Η επίσημη επιβεβαίωση για τη συνάντηση που θα γίνει στη Στοκχόλμη στις 18 Ιανουαρίου, στη Διεθνή Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, έγινε την παραμονή χτες. Το Σοβιετικό Πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε ότι οι Αμερικανοί κάνουν αισιόδοξες δηλώσεις για την προσεχή συνάντηση των κυρίων Σούλτς και Γκρομίκο για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, λέει το ΤΑΣ, ώστε να θεωρήσει πως τα πράγματα συνεχίζονται ομαλά ακόμη και μετά την εγκατάσταση των νέων πυράβλων στη Δυτική Ευρώπη. Αμερικανοί αξιωματούχοι από την άλλη πλευρά λένε, εκφράζουν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Τα προβλήματα της Ευρώπης ήταν το κύριο στοιχείο του μηνύματος που απίφθινε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκαστόν Τόρν, τονίζοντας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ο κύριος Τόρν κάλεσε τις 10 χώρες της ΕΟΚ να θεωρήσουν την κοινότητα ως τη δύναμη που τις βοηθεί να συμβιβάσουν τις εθνικές διαφορές τους και ζήτησε από τις χώρες μέλη να παραμερίσουν τις διαφωνίες τους στο θέμα του προϋπολογισμού και των αγροτικών αποθεμάτων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του 21ου αιώνα. Σε πολλές πόλεις οι άνθρωποι ξεχύθηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους για να γιορτάσουν το νέο έτος. Στη Νέα Υόρκη, ένα πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε στην πλατεία των Times και υποδέχτηκε τον καινούριο χρόνο. Το τεράστιο πλήθος ξέσπασε σε επιφημίες όταν μια τεράστια φωτισμένη σφαίρα χαμήλωνε καθώς ερχόταν το νέο έτος. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης είχε κινητοποιήσει πάνω από χίλιους άντρες της από φόβο μήπως επαναληφθούν οι εκρήξεις βομβών που είχαν γίνει πέρσι. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί και στο Palm Springs της Καλιφόρνιας, όπου πέρασε ο πρόεδρος Ρέιγκαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς με τη συντροφιά μερικών φίλων του, στους οποίους περιλαμβάνονταν και εκατομμυριούχοι. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί και στο Λονδίνο, ειδικότερα δε στην πλατεία Τραφάλγκαρ, όπου από παράδοση συγκεντρώνονται χιλιάδες για να υποδεχτούν τον καινούριο χρόνο. Μόνο στην πλατεία και γύρω κυκλοφορούσαν χίλιοι περίπου αστυνομικοί και είχαν αποκλειστεί τα συντριβάνια όπου βουτάνε τις άλλες χρονιές οι Λονδρέζοι όταν έρχεται ο καινούριος χρόνος. Πάντως, τα μέτρα ασφαλείας δεν μείωσαν το κέφι όσων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Μια τεράστια ηλεκτρονική πινακίδα μετέδιδε συνεχώς μηνύματα στους συγκεντρωμένους και συμβουλές όπως προσέχετε τους πορτοφολάδες, μην πίνετε πολύ κλπ. Στη Ρώμη, το τσουχτερό κρύο δεν εμπόδισε τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους για να καλωσορίσουν τον καινούριο χρόνο και πολλοί δεν δίστασαν όπως κάθε χρόνο να βουτήξουν στα κρύα νερά του Τίβερη. Για τους, βλέπουμε εδώ τους τολμηρούς Ρωμαίους στον Τίβερη.
Για τους κατοίκους της Ισπανικής πρωτεύουσας, η Πόρτα Ντελ Σολ είναι το σημείο όπου συγκεντρώθηκαν και χθες, όπως κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς, για να υποδεχτούν με ξεφαντώματα το 1984. Με διαφορετικό κέφι από τα προηγούμενα χρόνια υποδέχθηκαν οι Αργεντινοί τον καινούριο χρόνο με το δημοκρατικό τους καθεστώς τώρα. Ο πρόεδρος Ραούλ Αλφονσίν ανέλαβε τα καθήκοντά του ήδη, όπως είναι γνωστό, και παρακολούθησε συναυλία στο Buenos Aires για το νέο έτος. Εν τω μεταξύ, το νέο δημοκρατικό καθεστώς της Αργεντινής προωθεί τη δίωξη στελεχών των στρατιωτικών κυβερνήσεων της προηγούμενης εφταετίας που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά του λαού της Αργεντινής. Χτες παρουσιάστηκαν στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων τρία από τα παλαιά στελέχη της στρατιωτικής χούντας, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Γκαλτιέρι, που κατηγορούνται για την εξαφάνιση χιλιάδων ατόμων. Δύο ισχυρές εκρήξεις που έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μασαλίας και σε μια υπερταχεία της διαδρομής Παρισίων Μασαλίας προκάλεσαν το θάνατο 4 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 50. Η πρώτη έκρηξη ήταν σε βαγόνι της υπερταχείας Παρισιού Μασαλίας, καθώς πλησίαζε στο σταθμό Ερμιτάζ σε απόσταση 200 χιλιόμετρων από τη Μασαλία. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 2 άτομα. Η γαλλική αστυνομία αναφέρει ότι τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα αν η ταχεία έτρεχε με τη συνήθη ταχύτητα των 260 χιλιόμετρων την ώρα. Η δεύτερη έκρηξη έγινε 15 λεπτά αργότερα στην αίθουσα αποσκευών στο σταθμό Σεν-Σάρλ της Μασαλίας. Από την έκρηξη αυτή σκοτώθηκαν άλλα 2 άτομα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Γκαστόν Ντεφέρ, που είναι και δήμαρχος της Μασαλίας, πήγε στο σταθμό λίγο μετά την έκρηξη, την οποία χαρακτήρισε άνανδρη επίθεση μέσα σε μια μέρα γιορτής. Ως τώρα, καμιά οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις 2 εκρήξεις. Αλλά σε όλη τη Γαλλία έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας για το φόβο επιθέσεων με βόμβες. Στην Αφρική τώρα, οι στρατιωτικοί που ανέτρεψαν το καθεστώς του πρόεδρου Σέχου Σαγκαρί στην Νιγηρία υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν την εξουσία για να σταματήσουν τις καταχρήσεις και την απειθαρχία. Η ηγέτης του νέου πραξικοπήματος, που γίνεται ύστερα από 4 μόλις χρόνια δημοκρατικής διακυβέρνησης, είναι ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Μπουχαρί, που ανακηρύχθηκε επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο καθεστώς ανέστειλε το Σύνταγμα, επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα. Ο στρατηγός Μπουχαρί σε μήνυμά του είπε ότι οι στρατιωτικοί επενέβησαν γιατί η οικονομία της χώρας ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης, αλλά δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι πολύ κακή, είπε ο στρατιωτικός ηγέτης της Νιγηρίας. Η νέα στρατιωτική κυβέρνηση διέκοψε τις επικοινωνίες με το εξωτερικό, απαγόρευσε τη λειτουργία όλων των κομμάτων και διέταξε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού να παρουσιαστούν την ερχόμενη εβδομάδα στις αρχές. Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης δεν αναφέρθηκε στην τύχη του πρόεδρου Σαγκαρί, για τον οποίο διπλωματικές πηγές στο Παρίσι αναφέρουν ότι κατά τα φαινόμενα έχει συλληφθεί μαζί με τους κυριότερους συνεργάτες του. Αυτά για τώρα. Το επόμενο δελτίο μας είναι στις 18:30. Γεια σας.